Φίλοι και φίλες από την αίθουσα, το διαδίκτυο και το υπερπέρα, έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας σχεδόν ολόκληρο το νοσοκομείο Γεννηματά, το κτηνολογικό τμήμα, γιατί η σημερινή μας ομιλήτρια είναι η Διευθύντρια ΣΥΕΤ, κυρία Χρυσάνα Παντίδου, με μεγάλη εμπειρία στο θέμα που θα μας διαφωτίσει, έχει να κάνει με την περιφωτογραφική και στερεοφωτογραφία. Εννοείται ότι ένα που κάνει αυτή τη μέρα που ξέρει και από τη στερεοφωτογραφία γενικότερα, από παιδάκια, από μικρά ιστορική παλινδρόμηση και άλλες εγκαίρες ανομαλίες. Λόγω ακτινοβολίας, φυσικά, προτιμούνται οι μέθοδες των υπερήχων, αλλά αυτό έχει κάποιες δυσκολίες. Προτείνουμε σήμερα να μας εξηγήσει η κυρία Μαρμπάντη. Κατόπιν, η κυρία Τσαρέλη, δικαιωμένη αρτινογερονοστικής τεχνολογίας στο Γεννηματά, θα μας παρουσιάσει κάποια ενδιαφέροντα περιστατικά. Και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Παρακαλώ, κυρία Μαρμπάντη. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση που μου έγινε να μιλήσω για την υπερηχοτομογραφική και ιστολιθογραφία, την οποία θα προσπαθήσω στη συνέχεια να αναλύσω, απαντώντας τα ερωτήματα καταρχάς για το τι ακριβώς είναι, γιατί, πότε, σε ποιους, αλλά και με ποιο τρόπο γίνεται, καθώς και για τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητά της. Η υπερηχοτομογραφική και ιστολιθογραφία είναι μια ασφαλής μέθοδος ανάδειξης της κυστοριτηρικής παλινδρόμησης αλλά και άλλων διατροφών του ουροπητικού με τη χρήση υπερήχου και σκιαγραφικών υλικών, με τη σκέψη βέβαια για τη χρήση των υπερήχων στην ανάδειξη της κυστοριτηρικής παλινδρόμησης να χρονολογείται πολύ παλαιότερα, όπου η πρώτη προσπάθεια δημοσιεύεται το 1976, όπου τότε αξιολογούσαν την αύξηση του εύρους της πιέλου για την ανάδειξη υψηλού βαθμού ΚΟΚ 4ου ή 5ου με τη χρήση της τεχνικής αιμών των υπερήχων. Στη συνέχεια ακολούθησαν πολλές μελέτες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου με τη χρήση νέων τεχνικών αλλά και διαφορετικών υλικών πλήρωσης της ουροδόχου κύστης και καθώς επίσης έγιναν μελέτες όπου συνέκριναν τη νέα αυτή μέθοδο με την κλασική και την ραδιοσωτηπική μελέτη. Καταλήγοντας τα τελευταία χρόνια να χρησιμοποιούμε σκιαγραφικά πρώτης γενιάς με αντιπρόσωπο το ELVIST και δεύτερης γενιάς με αντιπρόσωπο το SonoView, το οποίο πλέον χρησιμοποιείται κατά πληθυσμότητα, λόγω της καινοτομίας που έχει, να έχει ένα κέλυφος φωσολιπιδίων, το οποίο σταθεροποιεί τις μικροφυσαλίδες εξαφθοριού φωτίου, το οποίο του δίνει μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια. Ο λόγος που θα κάνουμε την υπερηχοτομογραφική και ιστολιθογραφία είναι καταρχάς για την ανίχνευση, την ταξινόμηση και την παρακολούθηση της κυστοριτηρικής παλινδρόμησης, όπου και αποτελεί την εξέταση εκλογής, εφόσον βέβαια έχουμε εξασφαλίσει την εμπειρία του εξεταστή. Τελευταία χρόνια βέβαια είναι πολύ εύκολο να ελέγξουμε με ασφάλεια και την ουρήθρα και στα δύο φύλλα, καθώς και διάφορες συγγενείς διαμαρτίες, με αναφερόμενες αντεδείξεις την ενεργό ουρολίμωξη, σοβαρές στενώσεις ουρήθρας, κάποιο πρόσφατο χειρουργείο στον ουροδόχο κύστη ή στην ουρήθρα ή την αδυναμία της ικανοποιητικής απεικόνησης των νεφρών με τον υπέρηχον λόγω του ότι το παιδί μπορεί να έχει κάποια σοβαρή παραδείγματος χάρη κυφοσχολίωση, παχυσαρκία ή έντονη αεροπλήθεια του εντέρου. Φυσικά και δεν είναι μια μέθοδος την οποία τη χρησιμοποιούμε ως ρουτίνα. Γίνεται ως screening σε παιδιά με οικογενειακό ιστορικό παλινδρόμησης 3ου ως 5ου βαθμού, καθώς το 65% των παιδιών με γονείς και το 34-45% των παιδιών με αδέρφια με κυστοριτική παλινδρόμηση εμφανίζουν και αυτά. Επίσης, screening κάνουμε και στα βρέφη που έχει γίνει προγεννητική διάγνωση υδρονέφρωσης, καθώς και σε αυτά τα παιδιά στο 12% ανακαλύπτουμε κυστοριτική παλινδρόμηση, αλλά κυρίως γιατί σε αυτά τα παιδάκια θα πρέπει να κάνουμε διαφορική διάγνωση και να αποκλείσουμε συγγενείς διαμαρτίες που αφορούν τη στένωση της κυστοριτηρικής ή της πυλουριτηρικής συμβολής. Πληθυσμό υψηλού κινδύνου αποτελούν επίσης τα παιδιά με άτυπη ή υποτροπιάζουσα ουρολίμωξη, όπου διενεργούμε τη μέθοδο σε όλα τα βρέφη κάτω των 6 μηνών. Για τα υπόλοιπα παιδιά θα κάνουμε υπερηχοτομογραφική και ιστολιθογραφία εάν έχουν 2 ή περισσότερες εμπείρετες ουρολίμωξης ή αν η πρώτη τους εμπείρετη ουρολίμωξη συνοδεύεται με ένα από τα παρακάτω, που αφορούν παθολογικό υπέρηχο νεφρών,
εμπείρωτο πάνω από 39 βαθμούς και τον παθογόνο οργανισμό να είναι διαφορετικό στη Εσκερίσια κόλλη, οικογενειακό ιστορικό παλινδρόμησης, φτωχία ακτίνα ούρησης, καθυστέρηση ανάπτυξης ή και υπέρταση. Παρόλο όμως τα νέα πρωτόκολλα και τις νέες τεχνικές που εφαρμόζονται, συνεχίζουμε να έχουμε ακόμα παιδιά με καθυστέρηση στη διάγνωση. Γεγονός που θα πρέπει να μας κάνει να αναρωτηθούμε το γιατί, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε τα πολλαπλά πλεονεκτήματα της μεθόδου, το κυριότερο των οποίων είναι η απουσία της ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Επίσης, πρόκειται για μια ασφαλή μέθοδο, οι όποιες επιπλοκές της οποίας αποδίδονται αποκλειστικά και μόνο στον καθετηριασμό, με μεγαλύτερη ευαισθησία στην ανίχνευση της ΚΟΥΠ, τόσο σε σύγκριση με την κλασική κιστογραφία υποκτηνοσκοπικό έλεγχο, όσο και με την ραδιοσυντοπική, καθώς εμφανίζει πολύ ψηλά ποσοστά στην ειδικότητα την ευαισθησία και τη διαγνωστική ακρίβεια, ακριβώς λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας με τη χρήση βελτιωμένων τεχνικών και σχεδιαγραφικών ουσιών, αλλά κυρίως γιατί πρόκειται για μια δυναμική μελέτη που μας δίνει την ικανότητα να έχουμε συνεχή έλεγχο στην ανίχνευση του παροδικού φαινομένου της κυστερωτηρικής παλινδρόμησης. Τα μόνα μειονεκτήματα πλέον περιορίζονται στο ότι πρόκειται για μια υποκειμενική εξέταση που εξαρτάται από την εμπειρία του εξεταστή. Το υψηλό κόστος πλέον έχει περιοριστεί, όπως επίσης και η αδυναμία στην ικανοποιητική απεικόνιση της ουρήθρας και στα δύο φύλλα, που παλιότερα ήταν αποτρεπτικό για να την εφαρμόσουμε σε αγόρια, λόγω του ότι έχει βελτιωθεί, όπως είπαμε, η τεχνολογία και τα σχεδιαγραφικά μέσα. Για να ξεκινήσουμε την εξέταση, θα πρέπει καταρχάς να έχουμε αρνητική καλλιέργεια ούρων και το παιδάκι να παίρνει αντιβίωση για 3 μέρες, με την εξέταση να γίνεται τη δεύτερη μέρα. Ξεκινάμε με την υπηρχογραφική διερεύνηση των νεφρών, των ουρητήρων και της ουροδόχου κύστης, όπου αξιολογούμε το μέγεθος, την ηχοδομή των νεφρών, πιθανή διάταση του πυελοκαλλικικού συστήματος και των ουρητήρων, καθώς και το περίγραμμα της ουροδόχου κύστης. Στη συνέχεια, προχωράμε στον καθετηριασμό της ουροδόχου κύστης υπό άσχετες συνθήκες, χρησιμοποιώντας υδρόφελο καθετήρα 5 έως 8 φρέντς, ώστε να μην είναι ούτε πολύ μεγάλος ούτε πολύ μικρός, τον οποίο καθυλώνουμε με λεπτή κολλητική ταινία, περνώντας την από κάτω και στερεώνοντάς τη χιαστή πάνω στο επίπεδο του παιδιού, καθώς και με μια δεύτερη κολλητική ταινία που εφαρμόζεται στο μυρό. Στη συνέχεια προχωράμε στην πλήρη κένωση της ουροδόχου κύστης, ώστε να την γεμίσουμε στη συνέχεια με το σχεδιαγραφικό, το οποίο, όπως είπαμε, είναι κατά αποκλειστικότητα πλέον το Sonoview, καθώς είναι προσαρμοσμένο σε εξελεγμένες τεχνικές και λογισμικά που βασίζονται στο χαμηλό μηχανικό δείκτη, οπότε έχουμε και χαμηλότερο βαθμό έκρηξης των φυσαλίδων. Επίσης, λόγω της μεγάλης επικαπτότητας του κελίφους του, είναι ένα εξαιρετικό ηχονακλαστικό σε ευρεία κλίμακα συχνοτήτων και ακουστικών πιέσεων. Τέλος, επειδή δεν είναι εύκολα διαλυτό στο νερό, οι μικροφυσαλίδες παραμένουν σταθερές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με το Levopist, γεγονός που του δίνει μακρόχρονο ζωής και συγκεκριμένα αγγίζει τις 6 ώρες σε διαστολή των 30 λεπτών που είχε το Levopist. Πράγμα που μας δίνει τη δυνατότητα της άνεσης του χρόνου να εκτελέσουμε την εξέταση για όσους κύκλους χρειαστεί. Σημαντικός επίσης είναι ο τρόπος και η σειρά που θα προετοιμάσουμε το σχεδιαγραφικό ώστε να αποφύγουμε την καταστροφή των μικροφυσαλίδων. Έτσι λοιπόν, στην αρχή προσαρτούμε την σύριγγα με τον διαλύτη στο μέσο σύνδεσης, βάζουμε στη συνέχεια, προσαρτούμε το έμβολο και το φυαλίδιο με το ενεώρημα. Εγχύουμε το διαλύτη μέσα στο φυαλίδιο με το ενεώρημα, ανακοινούμε για 20 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αναρροφούμε πίσω το διάλειμμα ώστε να το χορηγήσουμε δοκιστικά. Ανάλογα τώρα με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η χορήγηση του σκιαγραφικού ενδοκιστικά, έχουμε δύο τεχνικές, την injection και την infusion. Η injection είναι η τεχνική που χρησιμοποιούσαμε κυρίως παλαιότερα. Σε αυτήν τοποθετούμε μια συσκευή φυσιολογικού ορού σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 80 εκατοστά άνωθεν του εξεταστικού τραπεζιού και τον συνδέουμε μέσω 3-way με τον καθετήρα. Στη συνέχεια προχωρούμε στην πλήρωση με αργό ρυθμό της ουροδόχου κύστης έως το 1 τρίτο του προβλεπόμενου όγκου. Εδώ να πούμε ότι υπολογίζουμε τον προβλεπόμενο όγκο με τη φόρμουλα του COV, όπου πολλαπλασιάζουμε το άθροισμα της ηλικίας έντη του πεδίου συν 2 με το 30. Αν τώρα πρόκειται για παιδάκι που είναι κάτω των 2 ετών, υπολογίζουμε τον προβλεπόμενο όγκο πολλαπλασιάζοντας με 2,5 την ηλικία του παιδιού σε μήνες και προσθέτοντας το 38 ή απλά πολλαπλασιάζοντας με το 7 τα κιλά του. Αφού λοιπόν έχουμε
φτάσει να γίνει πλήρωση της ορδοχικής της μέχρι το 1 τρίτο του προβλεπόμενου όγκου, συνεχίζουμε στην εισαγωγή ενός εμέλης και γραφικής ουσίας, το οποίο εδώ πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να γίνει με γωνία 180 μοιρών ευθεία δηλαδή, και με αργό ρυθμό που ακολουθείται από φλάση. Και αυτό για να μην έχουμε καταστροφή των μικροφυσαλίδων. Στη συνέχεια, προχωράμε στην πλήρωση της ροδόχου κύστρης και με αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνουμε το φάρμακο στο 0,2-0,5, το οποίο είναι αυτό που προτείνεται, που αν παρόλα αυτά για κάποιο λόγο δεν είναι ικανοποιητική η πυκνότητά του, μπορούμε να το διορθώσουμε ανάλογα με τη χορήγηση επιπλέον σκιαστικού ιερού. Η δεύτερη τεχνική είναι η τεχνική infusion, η οποία είναι και η προτινόμενη για το σόνοβιο, κατά την οποία η έγχυση του σκιαγραφικού γίνεται κατευθείαν μέσα στη συσκευή του ορού. Και συγκεκριμένα βάζουμε ένα ml σκιαστικού στα 500 ml ορού, που στη συνέχεια ανακοινούμε για να ομογενοποιηθεί το περιεχόμενο. Ο καθετήρας συνδέεται με ευθεία γωνία πάλι μέσω της προέκτασης, με τη συσκευή του ορού σκιαγραφικού, και αυτή τοποθετείται 100 cm άνωθε του εξεταστικού τραπεζιού. Και εδώ καλό θα ήταν να έχουμε πάλι να χρησιμοποιήσουμε για τη σύνδεση ένα freeway, ώστε να διορθώσουμε την πυκνότητα του σκιαγραφικού εάν χρειαστεί. Σε κάποια εξεταστικά κέντρα, βέβαια, προτιμάνε να τοποθετούν τη συσκευή ορού με σκιαγραφικό πάνω στο εξεταστικό τραπέζι και να εφαρμόζουν γύρω του ένα μανόμετρο, ώστε να εφαρμοστεί μια σταθερή πίεση 90 χιλιοστών τη στήλη υδραγύρου, η οποία εξασφαλίζει μια αργή και συνεχή ροή του σκιαγραφικού. Εφόσον λοιπόν έχουμε τελειώσει με τις συνδέσεις, συνεχίζουμε στην πλήρωση της οροδόχου κύστης με το 100% του προβλεπόμενου όγκου. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε, ότι φτάσαμε δηλαδή στο 100%, με διάφορους τρόπους. Ένας από τους οποίους ο πιο εύκολος είναι να δούμε πόσο τμήμα του ορού έχουμε χρησιμοποιήσει. Ένας δεύτερος είναι να υπολογίσουμε πυροβολογραφικά τον όγκο των ούρων. Και ένας τρίτος από την αντίδραση του μικρού ασθενούς, ο οποίος το πιθανότερο είναι να αρχίσει να μαζεύει τα ποδαράκια του και πιθανά να κλαίει. Με τη δεύτερη αυτή μέθοδο βλέπουμε ότι έχουμε βελτίωση της εικόνας, καθώς έχουμε ομοιογενή ενίσχυση του σκιαγραφικού, με απουσία της ακουστικής σκιάς που υπήρχε παλιότερα λόγω της συγκέντρωσης των πυσαλίδων στο ανώτερο τμήμα της ορδόχου κύστης, εξασφαλίζοντας έτσι πολύ ευκρινή απεικόνηση τόσο του οπίστου τυχώματος της ορδόχου κύστης, όσο και των υποκείμενων δομών, γεγονός που μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε ακόμα και πολύ μικρού βαθμού και στη ορυτηρική παλινδρόμηση. Για την σωστή αξιολόγηση της εικόνας θα πρέπει να αναγνωρίζουμε και να αποφεύγουμε διάφορα pitfalls, όπως παραδείγματος χάρη η λάθος αραίωση του σκιαστικού, το οποίο βέβαια αντιμετωπίζουμε άμεσα. Οπότε αν είναι αραιό συμπληρώνουμε σκιαστικό, ενώ αν είναι πυκνό μπορούμε να συμπληρώσουμε ορό ή να αυξήσουμε παροδικά το μηχανικό δίκτυο. Επίσης, πρέπει να αποφεύγουμε την τοποθέτηση του φόλη, γιατί καθώς αυτός μπορεί να κλείσει κάποια από τις σκιστουρητρικές συμβολές και να μας δώσει ψευδοσανωτικό αποτέλεσμα ή να κρύψει μια πιθανή ορτυροκύλη. Το κύριο μέλημά μας είναι όμως να αποφύγουμε την γρήγορη καταστροφή των μικροφυσαλίδων, η οποία μπορεί να συμβεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους που αφορούν είτε τη μη εφαρμογή νέων τεχνικών, όπως ο χαμηλός μηχανικός δείκτης, ο οποίος πρέπει να προσέχουμε να είναι κάτω από 0,1, είτε από το λάθος τρόπο χορήγησης του σκιαγραφικού, αν γίνει είτε με ορθή γωνία ή με γρήγορο ρυθμό ή χωρίς να ακολουθείται από flashing, ή με λάθος θερμοκρασία του ορού που χρησιμοποιούμε, όπου αν είναι σε θερμοκρασία σώματος μειώνει τη σταθερότητα των μικροφυσαλίδων. Αν χρησιμοποιήσουμε λάθος τύπο καθετήρα, οπότε ένας μικρός καθετήρας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ουρεί ευκολότερο το παιδί γύρω από αυτόν, μπορεί να μας οδηγήσει στην αργή πλήρωση της ορδόχου κύστης. Ή τέλος, η ασυνεργασία του ασθενούς, που σε αυτή την περίπτωση το έντονο κλάμα και η αδυναμία της ούρησης μας οδηγεί σε παράταση της εξαίρεσης. Σε αυτή την περίπτωση η εικόνα που παίρνουμε είναι αυτή που βλέπουμε εδώ, όπου βλέπουμε πόσο σε μεγάλο βαθμό έχουν ελαττωθεί οι μικροφυσαλίδες, οπότε είναι αδύνατον να δούμε αν τυχόν υπάρχει και σθεροτηρική παλινδρόμηση. Σε αυτή την περίπτωση προτιμάμε να αδειάσουμε πλήρως την ορδοχοκίστη και να ξεκινήσουμε από την αρχή την εξέταση. Άλλα λάθη που μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν τη σωστή μας διάγνωση είναι λάθη που μπορούν να γίνουν στις ρυθμίσεις. Όπως παραδείγματος χάρη, αν στην τεχνική subtraction, που είναι η τεχνική αφαίρεσης, δεν έχει αφαιρεθεί πλήρως το πυρεπιελικό λίπος
και συγχαίεται με το σκιαγραφικό, όπως βλέπετε. Αυτό είναι μια εικόνα που φαίνεται το σκιαγραφικό, ενώ εδώ είναι ψευδής εικόνα, και μας δίνει ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό θα πρέπει πριν ξεκινήσουμε την έγχυση του σκιαγραφικού να ελέγχουμε την περιοχή, οπότε αν χρειαστεί να διορθώνουμε τις ρυθμίσεις. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην dual modality πέφτει η απόδυση και η ευκρίνεια στο grayscale. Ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να έχουμε αν έχει προηγηθεί το προηγούμενο 24ωρο, αξονική, μαγνητική ή άλλη ακτινολογική εξέταση με λήψη σκιαγραφικού ενδοφλεβίους, καθώς αυτό συμπυκνώνεται και καθιζάνει στο έδαφος της ουροδόχου κύστης, μη επιτρέποντας την παλινδρόμηση των φυσαλίδων προς τους ερωτήρες, καθώς αυτές έχουν συγκεντρωθεί στην οροφή της ουροδόχου κύστης. Οπότε έχουμε αδυναμία εκτίμησης τυχόν παλινδρόμησης και ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα. Παρόμοιο αποτέλεσμα έχουμε και αν δεν έχουμε κάνει πλήρη κένωση της ουροδόχου κύστης, οπότε το υπόλοιπο ούρων είναι αυτό που καθιζάνει στο έδαφος της ουροδόχου κύστης. Τέλος, η είσοδος του αέρα εντός της ουροδόχου κύστης δημιουργεί ισχυρές ηχοανακλάσεις στην οροφή της, που δημιουργούν σκιά που δυσχεραίνουν την εκτίμησή μας. Γνωρίζοντας λοιπόν τι πρέπει να προσέχουμε και να αποφεύγουμε, προχωράμε στην εξέταση και την ανάδειξη της κυστολογικής παλινδρόμησης, η οποία εξασφαλίζεται με το συνεχή περιγραφικό έλεγχο της ουροδόχου κύστης των ουρητήρων και των νεφρών, τόσο κατά τη φάση της πλήρωσης όσο και κατά τη φάση της ούρησης, σε τουλάχιστον δύο πλήρεις κύκλους. Σε τουλάχιστον δύο πλήρεις κύκλους. Ένας πλήρης κύκλος εννοείται όταν από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να γεμίζουμε την ουροδόχο κύστη με το σκιαστικό μέχρι την πλήρη πλήρωση και κένωση αυτής. Η επαναληπτική κύκλη είναι εύκολη, καθώς το παιδί ουρεί εύκολα γύρω από τον καθετήρα και εμείς ανά πάσα στιγμή μπορούμε να συμπληρώνουμε το περιεχόμενο του ουροδόχου κύστης με ορό, διορθώνοντας, αν χρειαστεί, την πυκνότητα του σκιαγραφικού. Κατά τη φάση της ούρησης μπορούμε πλέον να ελέγξουμε με ασφάλεια και την ουρήθρα και στα δύο φύλλα, πράγμα που ήταν αποτρεπτικό παλαιότερα για τα αγόρια. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε τόσο ενώ έχει μέσα τον καθετήρα, όσο και μετά την αφαίρεση αυτού, οπότε έχουμε τότε και με έναν πιο λεπτομερή έλεγχο της ουρήθρας. Η διάγνωση της κυστουρετρικής παλινδρόμησης στηρίζεται στην απεικόνηση των μικροφυσαλίδων του σκιαγραφικού στους ουρητήρες και στο πυελοκαλικικό σύστημα. Και ανάλογα από το σημείο που εντοπίζονται και από τον βαθμό διάτασης του πυελοκαλικικού συστήματος, χωρίζεται σε 5 βαθμούς. Στον πρώτο βαθμό, οι μικροφυσαλίδες εντοπίζονται μόνο κατά μήκος του ουρητήρα. Στο δεύτερο, πηγαίνουν και στην πύελο χωρίς να τη διατείνουν. Στον τρίτο βαθμό, οι μικροφυσαλίδες εντοπίζονται σε ένα ήπιε διατεταμένο πυελοκαλικικό σύστημα που έχουμε απώλεια του οξύεγμου αλλά διατήρηση του κυπελοειδούς σχήματος των καλύκων και πιθανά υπάρχει και μια ήπια διάταση του ουρητήρα. Στον τέταρτο βαθμό, οι μικροφυσαλίδες βρίσκονται σε ένα μέτρια διατεταμένο πυελοκαλικικό σύστημα με αποστρογγύλωση ή επιπέδωση των καλύκων, οι οποίοι όμως δεν έχουν πλήρη απώλεια του κυπελοειδούς του σχήματος. Συνοδά ευρήματα είναι η ελικοειδής πορεία ενός μέτρια διαταμένου ουρητήρα και περιοχές λέπτησης του νεφρικού φιλίου. Τέλος, ο πέμπτος βαθμός χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη των μικροφυσαλίδων σε ένα κυστικά εκφυλισμένο νεφρό με απώλεια του σχήματος των καλύκων και των νεφρικών θυλών, με ελάχιστο πάχος νεφρικού φλοιού και μεγάλη διάταση του ουρητήρα με οφειοειδή πορεία αυτού. Δίχρονο κορίτσι, όπου αναδεικνύεται πρώτου βαθμού και στερεωτική παλινδρόμηση με την κλασική και με τη νέα μέθοδο. Δευτέρου βαθμού παλινδρόμηση με την κλασική υποκτινοσκοπικό έλεγχο μέθοδο που επιβεβαιώνεται και υπερυπογραφικά χρησιμοποιώντας linear και convex κεφαλή. Υπέρυχο σε πεδίο όπου αναδεικνύεται η πάχυση του τυχώματος του σπιέλου που μετά από την υπερυχοτομογραφική και στερεωτογραφία διαπιστώνουμε παλινδρόμηση των φυσαλίδων στον αριστερό ουρητήρα και στο ήπιε διατεταμένο πυελοκαλικό σύστημα και αφορά τρίτου βαθμού κυστηροτηρική παλινδρόμηση. 16 μηνών αγοράκι, όπου η υπερηχοκυστηροτογραφία ανέδειξε τις φυσαλίδες σε ένα μέτρα διατεταμένο πυελοκαλικό σύστημα με προστρογγύλωση των καλύκων και αντιστοιχεί σε τετάρτου βαθμού κυστηροτηρική παλινδρόμηση, η οποία είναι πιο εμφανής με την τεχνική subtraction και την εφαρμογή χρώματος. Παιδάκι με διπλό πυελοκαλικικό σύστημα όπου το άνω παροχετεύει με ουρητήρο κύλης,
ενώ μετά την υπερηχοκιστογραφία διαπιστώνουμε τετάρτου βαθμού παλινδρόμησης στο κάτω πυρολογικό σύστημα. Υπέρηχους πεδίου που αναδεικνύονται η διάταση του νευρητήρων άφου, που μετά από την έγχυση του σκιαγραφικού διαπιστώνουμε παλινδρόμηση στους ουρητήρες άφου, οι οποίοι απεικονίζονται διαταμένοι και με ελικοειδή πορεία και τελικά εμφανίζει διαφορετικού βαθμού παλινδρόμηση στους νεφρούς, με το δεξιό νεφρό να έχει 5 βαθμού και τον αριστερό 4 προς 5. Προγεννητικός έλεγχος σε παιδί, που διαπιστώνεται διπλό πυρολογικό σύστημα, με το άνω πυρολογικό σύστημα να είναι διατεταμένο, να υπάρχει λέπτης του φλοιού και να παροχετεύει με ουρητηροκύλη, ενώ μετά την κυστεογραφία υπερηχογραφικά διαπιστώνουμε την 5 βαθμού κυστεουρητηρική παλινδρόμηση στο κάτω πυρολογικό σύστημα. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει και ενδονεφρική παλινδρόμηση, η οποία έχει 3 βαθμού και μπορεί να είναι είτε εστιακή, όπως ας πούμε σε αυτό το τριών, συγγνώμη, είτε εστιακή, όπως αυτό το 3 μηνών κοριτσάκι με παλινδρόμηση δευτέρου βαθμού, όπου βλέπουμε εστιακή παρουσία των μικροφυσαλίδων στον άνω και μέσο νεφρικό πόλο, είτε διάχυτη, όπως αυτό το 2 ετών κοριτσάκι με παλινδρόμηση τρίτου βαθμού, όπου έχει τη μορφή πολλαπλών διακριτών ηχογενών μικροφυσαλίδων που εκτείνονται σε όλο το νεφρικό παρένχυμα, ή πολυαστιακή, όπως σε αυτό το 11 αγοράκι με 4 βαθμό κουπ, όπου βλέπουμε συγκέντρωση των μικροφυσαλίδων στο νεφρικό παρένχυμα του μέσου και κάτω πόλου. Η ενδονεφρική παλινδρόμηση δεν αλλάζει το βαθμό της κυστεουρητικής παλινδρόμησης, αλλά βοηθάει στη διαστρωμάτωση του κινδύνου, επειδή συνήθως συνδέεται με παλινδρόμηση υψηλής πίεσης και αυξημένο κίνδυνο σχηματισμού ουλής. Καταγραφή βίντεο σε dual modality μιας υπερηχοτομορφής κυστεουρητογραφίας, όπου παρακολουθούμε την πλήρωση της οροδόχου κύστης με σκιαστικό με αργό ρυθμό και προσέχουμε αν δούμε κυστεουρητική παλινδρόμηση, η οποία διαπιστώνεται με την παλινδρόμηση των φυσαλίδων στο δεξιό ουρητήρα, ο οποίος απεικονίζεται διατεταμένος και με ελικοειδή πορεία και καταλήγει σε ένα επίσης διατεταμένο πυρολοκαλικικό σύστημα και αφορά περιστατικό με παλινδρόμηση 4 βαθμού. Η υπερηχογραφική κυστεουρηθογραφία είχε θεωρηθεί αρχικά σαν πρώτη διαγνωστική μέθοδος σε θύλαια και όχι σε άρνα, λόγω της αδυναμίας του λεπτομερίους ελέγχου των ανατομικών ανομαλιών της ουρήθρας, που αποκαλύπτονταν μόνο με τη γνωστή κλασική μέθοδο, υποκτηνοσκοπικό έλεγχο, το οποίο βέβαια δεν ισχύει πλέον, καθώς η ευαισθησία της μεθόδου αγγίζει το 100%. Για τον έλεγχο της ουρήθρας χρησιμοποιούμε είτε linear κεφαλή 9 MHz για νεογέννητα και βρέφη, είτε convex κεφαλή πολλαπλών συχνοτήτων 6 έως 9 MHz για τα παιδάκια. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε linear κεφαλή υψηλών συχνοτήτων 10 έως 14 MHz, αν θέλουμε να απεικονίσουμε μεγαλύτερη λεπτομέρεια την πρόσθετη ουρήθρα. Η προσπέλαση στα αγόρια γίνεται διαπεριναϊκά για κάθε ηλικία ή υπερηβεϊκά σε βρέφη, ενώ στα κορίτσια συνήθως γίνεται υπερηβικά για κάθε ηλικία ή διαχειλικά αν πρόκειται για μεγαλύτερα παιδιά, με τη διαδικασία να αφορά τον έλεγχο της ουρήθρας κατά τη διάρκεια της ούρησης και μετά, με ή χωρίς τον καθετήρα για τουλάχιστον 2 κύκλους. Εδώ βλέπουμε φυσιολογική απεικόνηση της ουρήθρας άρενος με διαπεριναϊκή και υπερηβική προσπέλαση και την συγκριτική απεικόνηση αυτής με την κλασική και με τη νέα μέθοδο με διαπεριναϊκή προσπέλαση. Φυσιολογική απεικόνηση της ουρήθρας θύλεως, όπου ταυτόχρονα απεικονίζεται και ο κόλπος λόγω τυχαίας παλινδρόμησης των μικροφυσαλίδων σε αυτόν. Εξάχρονο αγόρι με φυσιολογική ουρήθρα, η οποία διατείνεται ομοιόμορφα κατά την ούρηση. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες ώστε να στανταριστούν οι φυσιολογικές τιμές στο εύρος της ουρήθρας και καταλήγοντας τελικά να θεωρούμε ως φυσιολογική τιμή στην οπίσθια ουρήθρα προ-ούρησης από 0 ως 3 χιλιοστά, η οποία γίνεται κατά τη διάρκεια της ούρησης 6,4 ή 0,8, ενώ η διάμετρος της πρόσθετης ουρήθρας κατά την ούρηση θεωρείται φυσιολογική είναι 5,8 ή 0,9. Το σημαντικό βέβαια σε αυτή την περίπτωση, κατά τη διάρκεια της ούρησης, είναι να αξιολογήσουμε τη διαφορά μεταξύ της οπίσθιας και της πρόσθετης ουρήθρας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 χιλιοστά. Οι εικόνες φυσιολογικής απεικόνησης ουρήθρας βρεφών, άρενος και θύλος με διαπερμική προσέγγιση, όπου βλέπουμε εδώ πίστε και πρόσθετη ουρήθρα στο αγοράκι και την ουρήθρα στο κοριτσάκι, οι φυσιολογικές τιμές της ουρήθρας στα θύλα θεωρείται ότι είναι 4-9 χιλιοστά. Το πιο συχνό πρόβλημα στα αγόρια που
εμφανίζεται στην ουρήθρα και συνοδεύεται με διάταξη των ουρητήρων και του πυλαγλυκού συστήματος με ή χωρίς τη δυσπασία του παρενχύματος, αφορούν τις βαλβίδες της οπίστιας ουρήθρας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, στην υπερηχογραφική κυστουρυθογραφία, θα διαπιστώσουμε παχύ τύχωμα της ουροδόχου κύστης, επιμήκυση και διέμβριση της οπίστιας ουρήθρας. Και σε κάποιες πιο σοβαρές περιπτώσεις που υπάρχει απόφραξη, μπορούμε να δούμε και το ρήνωμο που έχει προκληθεί από τη ρήξη των καλύκων. Οχτάμινο αγόρι με βαλβίδες οπίστιας ουρήθρας, όπου βλέπουμε κατά την ούρηση τη διάταση της οπίστιας ουρήθρας, που είναι περίπου 10 χιλιοστά, με τον καθετήριο και χωρίς αυτό. Πιο σημαντική διάταση σε τρίμηνο αγόρι της οπίστιας ουρήθρας. Παρόμοια εικόνα με διάταση της οπίστιας ουρήθρας μπορεί να διαπιστωθεί και σε κορίτσια, οπότε τότε αναφέρεται ως spinning tog ουρήθρα. Και είναι πιο εμφανή στην πρώιμη φάση τη ούρηση και έρεται αργότερα. Παλιότερα θεωρούσαν ότι ήταν μια παραλλαγή ή μπορεί να οφείλονταν σε στένωση ουρήθρα. Πλέον γνωρίζουμε ότι αποτελεί μια λειτουργική διαταραχή λόγω τη αστάθεια του εξωστήρα μειός, που οδηγεί σε ασταθή στι πάσει τη ορδόχου κύστη, αύξηση ενδοκιστική φύση και δυσαρμονική ούρηση. Ο λόγο που αναφέρεται είναι γιατί συνδέεται με υποτροπιάζουσε ορολομόξει, πιθανή κυστρωτική παλινδρόμηση, αλλά ακόμα και σε κάποιε φορέ με φλεγμονέ του γενετικού συστήματο. Συμπληρωματικά, μαζί με την κυστρωτική παλινδρόμηση, μπορούμε να δούμε διάφορε παραλλαγέ ευκολότερα, όπω παραδείγματο χάρη εδώ έχουμε τη σαφέστερη ανάδειξη του διπλού πυροβιολογικού συστήματο, καθώ επίση και το σημείο συμβολή των ουρητήρων λίγο πριν την κυστρωτική συμβολή. Επίσης, μπορούμε να δούμε αναομαλίες θέσεις και αριθμού νεφρών, όπως παραδείγματος χάρη εδώ, που αποουσιάζει ο δεξιός νεφρός από την φυσιολογική ανατομική του θέση μεταξύ ύπατος και ψωήτου και εντοπίζεται όψιν της ουροδόχου κύστης, ή να δούμε ευκολότερα πιθανή ύπαρξη ουροτυροκύλης, η οποία είναι εμφανής τόσο κατά τη διάρκεια της παλινδρόμησης, όσο και πριν από αυτή. Η διαφορική διάγνωση της κυστρωτικής παλινδρόμησης πρέπει να γίνει καταρχάς από τα κολπώματα HATS, καθώς η εικόνα που παίρνουμε είναι σχεδόν πανομοιότυπη, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ελέγξουμε αν αυτό έχει συνέχεια με τους ουρετήρες. Επίσης, σημαντικό είναι να γίνει η διαφορετική διάγνωση από τη στένωση της κυστρωτικής συμβολής, όπου και εδώ έχουμε διάταση του πυλοκυλικού και των ουρετήρων, όπου όμως μετά την αίχυση και γραφικού δεν παρατηρούμε ποτέ την παλιδρόμηση του σχεστικού στους ουρετήρες. Με τη συνεχή ανάπτυξη και την εξέλιξη της τεχνολογίας, το μέλλον διαγράφεται λαμπρό, καθώς πλέον έχουν εφαρμοστεί και 3D τεχνικές για την καλύτερη απεικόνιση, της καλύτερη αξιολόγηση της εικόνας. Παραδείγματος χάρη, εδώ βλέπουμε πώς φαίνεται σε grayscale, στη τεχνική subduction και πλέον με 3D απεικόνιση. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αξιολογήσουμε καλύτερα τις ανατομικές δομές στο χώρο, αλλά και να βελτιώσουμε την ανάδειξη περίπλοκων ανατομικών σχέσεων, όπως παραδείγματος χάρη ένας έκτοπος ουρητήρας που εκβάλλει σε μια γυναική ουρήθρα. Η 4D απεικόνιση οφείλεται στην εφαρμογή της 3D σε real time και μας βοηθάει στην οπτικοποίηση της λειτουργίας της ουρήθρας κατά τη διαδικασία της ούρησης. Πολύ σημαντικό τέλος είναι η εφαρμογή της μεθόδου διαχειριστικά, καθώς αυξάνει το ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου διόρθωσης της κυστρωτικής παλινδρόμησης με την έγχυση σκληρυντικών παραγόνων από το 64% στο 84%. Και αυτό γιατί μας δίνει τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου κατά τη διάρκεια του χειρουργείου της επιτυχίας μετά από κάθε έγχυση των παραγόνων διόγκωσης. Όπως παραδείγματος χάρη σε αυτό το περιστατικό με υψηλό βαθμό κυστρωτική παλινδρόμηση, όπου μετά την πρώτη προσπάθεια έγχυσης των παραγόνων διόγκωσης παρατηρούμε ότι συνεχίζει να υπάρχει κάποιο βαθμό που, η οποία έρεται μετά τη δεύτερη εφαρμογή. Τέλος, πολύ σημαντική πλέον αρχίζει να γίνεται και η διερεύνηση των ανομαλιών του ουρογενετικού συστήματος του θύελλου, με την κυστρωτική μέσω της παλινδρόμησης του σκιαστικού προς τον κόλπο, όπως παραδείγματος χάρη σε αυτό το περιστατικό, όπου διαπιστώνουμε ένα κυστεοκολπικό σιρήγγιο. Συμπερασματικά, λοιπόν, η περικοτομογραφική κυστρωτική είναι μια ασφαλής μέθοδος μικρή σχετικά διάρκεια, που ταυτόχρονα είναι αξιόπιστη για την ανάδειξη τόσο της ΚΟΠ όσο και διάφορων ανατομικών αναμολιών της ουρήθρας και αλλά και όλου του ουροπητικού συστήματος, καθώς παρέχει υψηλή ευκρίνεια εικόνας και υπερέχει της κλασικής μεθόδου, πρώτον γιατί δεν έχει ακτινοβολία και δεύτερον γιατί δίνει έξτρα πληροφορίες, όπως παραδείγματος χάρη την εκτίμηση του πάγους του φλοιού ή και διάφορες ανομαλίες, λοιπόν, ανομαλίες θέσης ή αριθμού νεφρών, οι οποίες μπορούσαν να διαπιστωθούν με την παλιότερη μέθοδο μόνο εφόσον συνυπήρχε κυστρωτική παλινδρόμηση. Τέλος, είναι μια μέθοδος που έχει ελπιδοφόρες προοπτικές για περισσότερες εφαρμογές στο μέλλον. Σας ευχαριστώ, ελπίζω να μην σας κούρασα. Ευχαριστώ.
Πάρα πολύ. Ήταν μια πραγματικά διαφωτιστική παρουσίαση για όλα τα θέματα και τα προβλήματα της τεχνικής, τα πλεονεκτήματα, τις ενδείξεις, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να την χρησιμοποιούμε. Αυτή είναι μια κλασική περίπτωση που αποδεικνύει πόσο αφοσιωμένος πρέπει να είναι ένας ακτινολόγος σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Πάντα μέσα στη πλαίσια να υπάρχουν και αντίστοιχη ζήτηση για αντίστοιχες κλινικές ή κλινικά προβλήματα και ερωτήματα. Αλλά παρόλα αυτά δεν φτάνει αυτό. Χρειάζεται μελέτη, χρειάζεται αφοσίωση, χρειάζεται να εμβαθύνει κανείς και στο κλινικό πρόβλημα, να έχει ξεκινήσει με αγάπη για τα παιδάκια και να έχει προχωρήσει τεχνικά και διαγνωστικά στην επιστήμη του. Βλέπουν επίσης οι νεότεροι ότι το να κάτσουν να διαβάσουν μια τέτοια μέθοδο από τα βιβλία σίγουρα δεν θα φτάνει. Χρειάζεται κάποιο δάσκαλο ή δασκάλα να είναι δίπλα και να του μάθει από κοντά τα μυστικά τη κάθε μεθόδου. Και εδώ και στο οποίο η τεχνολογία έχει πολλές τεχνικές με πάρα πολλά μυστικά. Να δούμε λίγο και τα περιστατικά εδώ τη σχέση τη Ζαρέλη και μετά να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Βικτόρια Τσατσαρέλη, είμαι ειδικευόμενη ακτινολογίας και μαζί θα συζητήσουμε τρία περιστατικά υπερηχογραφικής και στερεοερυθρογραφίας. Το πρώτο περιστατικό αφορά ένα θηλυ 2 ετών, το οποίο προσκομίστηκε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου μας, λόγω εμπειρέτους και 38, συνοδών οθρότητα και υπνηλία. Από τον εργαστηριακό έλεγχο που ακολούθησε, προέκυψε αυξημένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων, άφθονα πυοσφαίρια και η καλλιέργεια ούρνου τα θετική υγεία και ρίχια κόλλη. Οπότε και είναι το συμπέρασμα ότι η ασθενής μας είχε ουρολίμωξη, έλαβε αντιβιωτική αγωγή, αρνητικοποιήθηκε η καλλιέργεια των ούρων, οπότε στη συνέχεια προγραμματίστηκε να γίνει περιχογραφική και ουστεριθρογραφία. Σαν πρώτο έβριμα και τυχαίο διαπιστώθηκε ότι η ασθενής είχε διπλό πυελοκαλκικό σύστημα και διπλούς σουρτήρες στους νεφρούς άμφο, καθώς υπήρχε και διάταση τόσο των πυελοκαλκικών συστημάτων όσο και των ουρητήρων. Εδώ έχουμε ένα βίντεο από τον δεξιό νεφρό. Φαίνεται το σχεστικό, οι μικροφυσαλίδες, οι οποίες έχουν φτάσει και στο άνω όσο και στο κάτω πυελοκαλκικό σύστημα. Υπάρχει μεγαλύτερη διάταση στο κάτω πυελοκαλκικό σύστημα σε σχέση με το άνω και υπάρχει και μία διάταση, όπως φαίνεται, ήπια στον ουρητήρα του άνω πυελοκαλκικού συστήματος. Ξανά βίντεο από τον δεξί νεφρό, στο οποίο φαίνεται η έντονη διάταση του κάτω πυελοκαλκικού συστήματος. Οι κάλικες βλέπουμε ότι έχουν αποστρογγυλοποιηθεί και σχεδόν είναι πεδωμένοι. Πάλι παρατηρούμε το κάτω πυελοκαλκικό σύστημα, ότι οριακά διατηρείται το κυπελοειδέ σχήμα των καλύκων. Παρατηρείται και διάταση στο ανωπυελοκαλκικό σύστημα και στον ουρητήρα. Μία στατική εικόνα του δεξιού νεφρού, που απεικονίζει κυρίως το κάτω πυελοκαλκικό σύστημα. Συμπερασματικά βλέπουμε ότι είναι μικρότερη η διάταση στο άνω πυελοκαλκικό σύστημα σε σχέση με το κάτω. Μιλάμε για μία τρίτου προς τετάρτου βαθμού παλινδρόμησης στο άνω σύστημα και τετάρτου στο κάτω. Εδώ βλέπουμε τους διπλούς ουρητήρες του δεξιού νεφρού. Ο αριστερός νεφρός τώρα, επίσης με στατική εικόνα, δείχνει τη διάταση του κάτω πυελοκαλκικού συστήματος, το σχεστικό, τις μικροφυσαλίδες που έχουν φτάσει σε αυτό και στον ουρητήρα του άνω πυελοκαλκικού συστήματος. Εδώ απεικονίζονται καλύτερα τα δύο πυελοκαλκικά συστήματα του αριστερού νεφρού. Βλέπουμε ότι όπως και στον δεξί νεφρό, έτσι και στον αριστερό, είναι πιο έντονη η αποστρογγύλωση και η επιπέδωση των καλύκων στο κάτω πυελοκαλκικό σύστημα σε σχέση με το άνω. Οπότε μιλάμε και εδώ για μία τρίτου προς τετάρτου βαθμού κουπ στο άνω πυελοκαλκικό σύστημα και τετάρτου βαθμού κουπ στο κάτω πυελοκαλκικό σύστημα. Εδώ απεικονίζονται οι δύο ουρητήρες. Βλέπουμε ότι ο ουρητήρας του κάτω πυελοκαλκικού συστήματος είναι λίγο πιο διατεταμένος σε σχέση με τον ουρητήρα του άνω. Η ασθενής μας λοιπόν αυτή μετά από 6 μήνες ξαναήλθε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Αυτή τη φορά από την καλλιέργεια ούρων προέκυψε ότι ήταν θετική για κλεψιέλα. Οπότε προγραμματίστηκε και πραγματοποιήθηκε ξανά η περιχογραφική και στερεοερυθρογραφία μόλις αρνητικοποιήθηκε η καλλιέργεια των ούρων της. Διαπιστώνουμε πάλι διάταση στο κάτω πυελοκαλκικό σύστημα του δεξιού νεφρού και διάταση και στον ουρητήρα του άνω.
Εδώ βλέπουμε διατεταμένα και τα δύο πολυκολλητικά συστήματα και αποστρογγυλοποίηση των καλύκων, ιδίως στο κάτω αλλά και στο άνω. Δεν παρατηρείται αξιολογική διαφοροποίηση των απεικονιστικών ευρημάτων σε σχέση με τον πρώτο απεικονιστικό έλεγχο. Άλλο ένα βίντεο που φαίνεται η διάταση κυρίως στο κάτω πολυκολλητικό σύστημα και η ήπια διάταση του ρητήρα του άνω πυλοκολλητικού συστήματος. Και εδώ παρατηρούμε τη διάταση και την αποστρογγυλοποίηση και επιπέδωση των καλύκων στο κάτω πυλοκαλλικικό σύστημα. Περνάμε στον αριστερό νεφρό, όπου και εδώ σε σχέση με τον πρώτο απεικονιστικό έλεγχο δεν παρατηρείται αξιόλογη διαφοροποίηση. Βλέπουμε την έντονη διάταση και αποστρογγυλοποίηση των καλύκων του κάτω πυλοκαλλικικού συστήματος. Επίσης, εδώ βλέπουμε και μία ενδονεφρική παλινδρόμηση. Και βλέπουμε ότι το άνω πυλοκαλλικικό σύστημα διατηρεί καλύτερα το κυπελοειδέ σχήμα οι καλλικές του. Όπως και εδώ φαίνεται η ποιότερη διάταση και καλύτερο σχήμα στους κάλικες σε σχέση με το κάτω πυλοκαλλικικό σύστημα, ήπια διάταση στον ουρητήρα. Οπότε επανελέγχεται 3ου προς 4ου βαθμού κούπ στο άνω πυλοκαλλικικό σύστημα και 4ου βαθμού στο κάτω. Άλλη μια εικόνα που το επαληθεύει. Εδώ φαίνεται επίσης το κάτω πυλοκαλλικικό σύστημα ξανά. Πώς οι κάλικες οριακά διατηρούν το κυπελοειδές του σχήμα και έχουν αποστρογγυλοποιηθεί και η διάταση του ρητήρα του άνω πυλοκαλλικικού συστήματος. Παρόμοια ευρήματα με το πάνω, φαίνεται ξανά η διάταση του ρητήρα του άνω πυλοκαλλικικού συστήματος. Εδώ βλέπουμε το διατεταμένο ρητήρα του άνω πυλοκαλλικικού και τη διατεταμένη πύελο του κάτω. Οπότε, συμπερασματικά δεν βλέπουμε αξιόλογη διαφοροποίηση στα απεικονιστικά ευρήματα σε σχέση με το πρώτο απεικονιστικό έλεγχο. Η ασθενή συνέχεια έλαβε χημειοπροφύλαξη. Πραγματοποιήθηκε και ραδιοσοτοπική μελέτη νεφρών DMSA, η οποία ευτυχώς δεν ανέδειξε ούλη στο νεφρό παρά μόνο μία διάταση στο πυλοκαλλικικό σύστημα. Και λόγω των επανεμφανιζόμενων επεισοδίων ουρολίμωξης έγινε ένχυση βάντρης. Η ασθενή τώρα παρακολουθείται, δεν έχει ξανεμφανίσει επεισόδιο ουρολίμωξης. Παρ' όλα αυτά, αν εμφανίσει, θα γίνει και δεύτερη ένχυση. Το δεύτερο περιστατικό αφορά ένα θύλι 4 ετών, το οποίο προσέλθε με τυπική συμπτωματολογία ουρολίμωξη, συχνουρία πυρετό και ρήγο. Από τον εργαστηριακό έλεγχο προέκυψε αυξημένο αριθμό λιπικών αιμοσφαιρίων, μία σε ΕΡΠΕ στο 3, αυτόν οποίο σφαίρει από τη γενική ούρων και καλλιέργεια ρουνούτα θετική για ισχυρίχια κόλλη. Έγινε διάγνωση τη ουρολίμωξη, έλαβε στην αντιβιωτική αγωγή, αρνητικοποιήθηκε καλλιέργεια ούρων και στη συνέχεια προβήκαμε σε υπερχογραφική και στη ουρυθρογραφία. Σαν τυχαίο έβριμα στο δεξιό νεφρό, βλέπουμε ότι έχει ένα διπλό πυελοκαλλικικό σύστημα με ήπια διάταση στους κάλικες της κάτω ομάδας. Εδώ απεικονίζεται ο δεξής νεφρός. Βλέπουμε ότι οι μικροφυσαλίδες του σκιαστικού έχουν φτάσει στο πυελοκαλλικικικό σύστημα του δεξιού νεφρού. Παρ' όλα αυτά, διατηρείται το οξύεχμο, το κυπελοειδές σχήμα. Δεν υπάρχει ούτε διάταση του πυελοκαλλικικικού συστήματος, οπότε μιλάμε για μια δευτέρου βαθμού και στερεοτυρική παλινδρόμηση. Ξανά ο δεξής νεφρός. Επαληθεύεται ότι δεν υπάρχει διάταση στο πυλοκαλλικικό σύστημα. Οι κάλικες διατηρούν καλά το σχήμα τους. Οπότε, δευτέρου βαθμού και σωτηρική παλινδρόμηση. Και τώρα στον αριστερό νεφρό. Και εδώ βλέπουμε ότι οι μικροφυσαλίδες του σκιαστικού έχουν φτάσει στο πυλοκαλλικικό σύστημα του αριστερού νεφρού, χωρίς ωστόσο να υπάρχει διάταση σε αυτό. Και εδώ διαπιστώνουμε πάλι το σχιστικό χωρίς τη διάταση με καλό σχήμα στους κάλικες του πυλοκαλλικού συστήματος του αριστερού νεφρού. Οπότε και στους δύο νεφρούς υπάρχει μια δεύτερου βαθμού και ιστορητηρική παλινδρόμηση. Άλλη μια εικόνα που φαίνεται ότι διατηρείται το οξύεχμο. Και το τρίτο περιστατικό αφορά ένα βρέφος 3 μηνών, το οποίο προσκομίστηκε λόγω παρτεταμένου εμπειρέτου στο 4ο-24ωρο, με πυρετικά κύματα ανά 2 ώρες και αρκετά υψηλό πυρετό. Από τον εργαστηριακό έλεγχο προέκυψε αρκετά αυξημένο αριθμό λιπών αιμοσφαιρίων και μία σε ΕΡΠΕ στο 32, από τη γενική ούρων 70-80 πυοσφαίρια και από την καλλιέργεια ούρων σε Citrobacter coseri. Οπότε τέθηκε η διάγνωση της ουρολίμωξης και μόλις αρνητικοποιήθηκε η ασθενής μας, πραγματοποιήθηκε και η υπερηχογραφική και στη ουρυθρογραφία. Σαν τυχαία ευρήματα βρέθηκαν υπερηχοϊκές αιστείες στον αριστερό και στον δεξιό νεφρό στις νεφρικές στυλές με ακουστική σκιά. Διαπιστώθηκε μία διάταση στις πιέλους άμφο καθώς και στους ουρητήρες άμφο. Εδώ παρατηρούμε τις μικροφυσαλίδες του σκιαστικού να έχουν φτάσει στο πυλοκαλλικικό σύστημα του δεξιού νεφρού και στον ουρητήρα, μία έντονη διάταση στο πυλοκαλλικικό σύστημα. Έχουμε και το βίντεο.
Παρατηρούμε πόσο διατεταμένοι είναι οι κάλικες, ότι έχουν αποστρογγυλοποιηθεί, σχεδόν επεδοθεί. Πολλοί διατηρούν οριακά το κυπελοειδές του σχήμα. Ο ουρητήρας εμφανίζει και αυτός διάταση, οπότε μιλάμε για 1/4 βαθμό και στερεοτηρική παλινδρόμηση. Εδώ μπορούμε να παρακολουθήσουμε και την πορεία του δεξιού ουρητήρα, η οποία είναι ελικοειδής και παληθεύει την 4 βαθμού Κουκ. Τώρα στον αριστερό νεφρό, παρόμοια απεικονιστικά ευρήματα με το δεξιό νεφρό. Οι μικροφυσαλίδες έχουν φτάσει στο πυλοκαλκικό, είναι έντονα διατεταμένο. Εδώ παρατηρούμε ότι και εδώ οι κάλικες έχουν επεδοθεί και αποστρογγυλοποιηθεί. Παρατηρείται και η διάταση στον ουρητήρα και οι κάλικες, οι οποίοι είναι επεδομένοι. Παρατηρούμε και τον αριστερό ουρητήρα, ο οποίος έχει υλικοειδή πορεία όπως και ο δεξής, οπότε σε αυτή την ασθενή μιλάμε για 1/4 βαθμού κουπάμφου. Και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πάρα πολύ, Δόρια. Έχουμε τη τύχη σήμερα να έχουμε μαζί μας δύο συναδέλφους, οι οποίοι όταν ήταν σε εκπαιδευτικές τους αγωνίες, στο ολοκληρωτικό σύστημα, και ο κ. Ζαφαρίδης της κ. Καϊπρίδη. Οπότε λόγω ας πούμε, μια εξαιρετική. Θα ήθελα, αν έχουν οι δύο συμμάχοι κάποια κάποιο σχόλιο, και μετά να δούμε αν υπάρχουν ερωτήσει από τα κράτη. Ελπίζω ότι το νεότερο είναι τα σκευαστικά ουσιαστικά. Αλλά στι τρει καταστάσει τη παθολογία. Άρα, αν δεν έχει προσθέσει κάτι, να ευχαριστήσουμε κάτι για να τα πει για την συνέντευξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία μου και την κυρία μου. Είναι πολύ ωραία προσέγγιση και ένα μάχημο θέμα. Για ένα μάχημο θέμα να κάνει τέτοιε εξετάσει στο επίπεδο συνεργεία σήμερα. Επομένω, πολλά πράγματα. Μόνο από εκεί που ίσω ήθελα να ρωτήσω και τα γνώμη τη, τι καπηλεκμάτιση έχει η μέθοδο και γιατί είναι τόσο πολιτική. Δεν την έχουμε δει να γίνεται τόσο ευρέω αποτελεστική τουλάχιστον στην πόλη μα, στην Ελλάδα. Στο γνωρίζω είναι πολύ λίγοι στην άκρη του κοινωνικού. Επομένω, πιθανότατα είναι θέμα δυσκολία, είναι θέμα ίσω πληρωμή σε προπληρωμή, κάτι γνώμη σα πιο εύκολο. Μίζω το να τη μάθει, να την εκτελεί δεν είναι δύσκολο. Όποιο γνωρίζει από υπέρηχο και έχει κάνει και κυστογραφία με την κλασική μέθοδο, είναι κάτι που μπορεί να το εκτελέσει άνετα. Θα δει κάποιες φορές θα μάθει να κινείται με τον τρόπο που πρέπει και θα βγάλει τα σωστά αποτελέσματα. Ο λόγος που δεν γίνεται είναι γιατί μέχρι στιγμής ήταν λίγο, να πω την αλήθεια, ακριβή μέθοδος για τον περισσότερο πληθυσμό. Πλέον όμως στη χώρα μας τουλάχιστον σχεδραφείται το σκιαστικό, οπότε έχει πέσει το κόστος της εξέτασης. Ο λόγος που δεν γινόταν στα δημόσια νοσοκομεία κυρίως είναι αυτός, επειδή δεν ερχόταν περιστατικά πολλά, δεν χρειαζόταν κιόλας να γνωρίζουμε οι ακτινολόγοι του δημοσίου, τέλος πάντων, σε μεγάλο αριθμό τη μέθοδο. Εκτελούνταν μόνο σε νοσοκομεία που έχει παιδιατρικά τμήματα φυσικά. Αραιά και πού. Έχουν αυξηθεί τώρα τα περιστατικά, να πω την αλήθεια. Έξω βέβαια γίνεται και επίσης και στην Αθήνα γίνεται. Στα παιδιατρικά νοσοκομεία γινόταν σε μεγαλύτερο αριθμό. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να εξελιχθεί πάρα πολύ εύκολα. Από ποιο αριθμό εξετάσεων είναι πάνω στην κοινωνική κατάσταση που είναι. Όχι, άνομαι. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται, φαίνεται, ναι. Ένας ακτινολόγος, αν ξέρει να κάνει υπέρηπο, δεν θα δυσκολευτεί να κάνει την υπερυποτομογραφική στρογγυλοθωγραφία πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, λίγο να εμπιστευτεί τον εαυτό του, τις γνώσεις του και να είναι λίγο προσεκτικός. Δεν θέλει κάτι ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι. Τα παιδιά που θα φοιτηριάσετε εσείς είσαστε στα ελληνικά. Και τα δύο γίνεται. Το καλύτερο είναι να τα καθετριάζουμε εμείς, βέβαια. Γιατί αποφεύγουμε την κρίνια τους πριν τον καθετριασμό. Αν τα καθετριάζουν στην παιδιατρική, συνήθως έρχονται τσατισμένα, κλαίνε και μας δυσκολεύουν από την αρχή στην εξέταση. Οπότε πρέπει να τα ηρεμήσουμε. Ενώ άμα τα καθετριάζουμε εμείς, είναι λίγο πιο εύκολο. Υποκέντρωση. Όχι, δεν χρειάζεται.
Εννοώ με την έννοια ότι μπορεί θεωρητικά σε πολύ προχωστό να υπάρξει κάποια αντίδραση. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε τύχει ποτέ να το μόνο πρόβλημα που έχει πραγματικά διαψευθεί με εδώ τώρα είναι προβλήματα στον κατακτηριασμό. Όχι στη χωρί του σχεδιογραφικού. Δηλαδή, αν έχουμε πρόβλημα, έχουμε και μόνο στα παιδάκια που κλαίνε πάρα πολύ έντονα, δυσκολεύεσαι λίγο να καθετηριάσεις. Αυτά είναι τα προβλήματα συνήθως. Εγώ θυμάμαι από τα χρόνια της ειδικότητάς μου ότι καθετηριάσαμε για την κλασική ιστορικογραφία και επειδή αρκετά παιδάκια που ερχόταν με τέτοια προβλήματα παλιδρόμησης είχαν και συγκινήσεις ανομαλίες. Mm-hmm. Μια φορά υπάρχουν και προβλήματα στην ουρέθρα που μπορεί να σου δυσκολεύσουν. Ναι, είχαμε προσφάτως παιδάκι με διπλό εντύπωμα ουρήθρας, που ελέγξαμε κιόλας αν είναι πραγματικά διπλασιασμός της ουρήθρας, που τελικά απλά ήταν ένα τυφλό εντύπωμα εκείνο. Αλλά ναι, σε αυτά θέλει να προσέξεις λίγο παραπάνω. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Σε συγγενείς, σε διαμαντήσεις, σε ουρήθρα, όπως μπορείς, τέτοια που υπάρχει κάποια αντέληξη. Όχι. Μόνο στις πολύ σοβαρές στενώσεις της ουρήθρας. Στις βαλβίδες, μα και είναι μέθοδος εκλογής που κάνεις για να τις ανακαλύψεις κιόλας. Να ρωτήσω κάτι. Αν κάνουμε την παιδική ιστορικογραφία, μετά χρειάζεται να κάνουμε κλασική για να έχουμε κάπως καλύτερα την ανατομία, τη χειρουργική, τη περίπτωση χειρουργική ή όχι. Δηλαδή, μας καλύπτει μόνο περίπτωση. Υποτίθεται ότι οι μελέτες έχουν δείξει ότι τα αποτελέσματα, ειδικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έτσι μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια, δεν χρειάζεται πλέον. Στα παιδιά αυτά έχει προηγηθεί η ζητήτη πρώτη αντιγραφία. Όχι, ποτέ. Και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό, γιατί γενικά μας καλύψετε, ευχαριστούμε και για την. Η θέση της κλασικής μεθόδου, γιατί εφόσον υπερτερεί κατά πολύ η περιγραφική μέθοδο, η θέση της κλασικής μεθόδου ποια είναι πλέον? Επειδή ακόμα υποθέτω δεν υπάρχει εμπειρία σε μεγάλο αριθμό ακτινολόγων, πιθανά να μην υπάρχει και υπέρηχο σε πάρα πολλά εξεταστικά κέντρα, που είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμη η απλή η κλασική ακτινολόγηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μια από τις διαγνώσεις των βιτήρων είναι διευθυντικές στην ειδική ζωή και μετά γίνει η πλαστική αποκατάσταση. Τον έλεγχο πότε τον κάνουμε? Δηλαδή, πότε είναι ασφαλέστερο να γίνει εθνικά ο έλεγχος και θα είναι παλιδρόμηση. Γιατί το σχέδιο κατά τη μπορεί να γίνει και το γύρο. Αυτό το ρίσκο είναι το κλινικό. Ναι, το πότε θα θελήσει να κάνει. Και επίση, αν δεν πει το χειρουργό, τι είναι ο ρόλο, τι είναι το σπόκια σα. Εμεί έχουμε συνεργαζόμενο με παιδωρολόγο, αλλά γιατί αρχικά σε αυτό που βγαίνουν τα περιστατικά, αυτοί μα ήταν σε εξετάσει. Όταν βρεθεί κάποιο πρόβλημα, μετά συνεχίζουν η συνεργασία και με τους ουρολόγους. Σίγουρα, απλά το παιδάκι καταρχά θα πάει στον παιδίατρο, οπότε θα τον ανακαλύψει ο παιδωρολόγος και αυτό θα μαθηθεί. Ποια είναι η ερώτηση από τους παρόντες ή από το διαδίκτυο? Όχι. Αφού δεν υπάρχει ερώτηση και αφού χαιρετήσουμε έστω από μακριά τον κύριο Χρυστοφορίδη, που βλέπω ότι είναι συνδεδεμένος και εύχομαι να είναι καλά και μας λείπει, να σας ευχαριστήσουμε και τις δύο και τους παρόντες. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.